αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον οργανισμό μας. Με χαρά βρισκόμαστε εδώ σήμερα με μέλη της διοίκησης του οργανισμού, τον κύριο Κοταρά, τον κύριο Κατσιγιάννη, αλλά και με στελέχη, τον κύριο Λεβέντη που είναι και εκπρόσωπος των εργαζομένων, αλλά και με στελέχη του οργανισμού μας βρισκόμαστε από χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η γιορτή αυτή, στην αρχή του χρόνου, η κοπή της πίτας, για να δούμε τους εργαζόμενους από κοντά, να μιλήσουμε, να ευχηθούμε ο ένας τον άλλο και κυρίως αυτό που είπατε, να δώσουμε ελπίδα και προοπτική συνεργασίας και ομόνοιας για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε. Εύχομαι λοιπόν με την ευκαιρία αυτή της κοπή της πίτας μας, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και προκοπή. Είμαστε όμως εδώ και για έναν άλλο λόγο. Και ήδη ξεκινήσαμε από το πρωί και θα συνεχίσουμε και μετά την πίτα μας. Να συνεργαστούμε με τα στελέχη μας και με τους εργαζόμενους του οργανισμού. Για να συντονιστούμε σε ένα σκοπό και ένα στόχο. Που είναι ο στόχος και ο σκοπός που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας και η κυβέρνηση συνολικά. Και αυτός δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα. Όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, ο ΟΣΕ και ο Σιδηρόδρομος είναι ένας οργανισμός παλιός, ιστορικός, με παράδοση και με αξία. Με προβλήματα, όπως τον τελευταίο καιρό τα έχουμε ζήσει και τα βλέπουμε ήδη όλοι, αλλά και με πολύ μεγάλες προοπτικές. Γι' αυτό κυρίως είμαστε εδώ, για να δώσουμε νόημα σε αυτές τις προοπτικές και να τις κάνουμε πράξη και να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο ανάταξης, ανασυγκρότησης του οργανισμού. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα αξιόπιστο, ασφαλές, ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, που μέσα σε αυτό το δίκτυο θα κινούνται διάφοροι χρήστες, όπως είναι η Τρένοσέ, οι άλλες μεταφορικές εταιρείες και άλλες στο μέλλον που θα έρθουν, για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Που όπως γίνεται στο σύγχρονο κόσμο, ο σιδηρόδρομος είναι το κύριο μεταφορικό μέσο. Και μάλιστα με τις προκλήσεις που ζούμε τώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι και το μόνο μέσο που έχει προοπτική για το μέλλον. Το μόνο, επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν, είμαστε εδώ για να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους. Πνεύμα συνεργασίας. Γιατί, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, η ψυχή του οργανισμού είναι οι εργαζόμενοι. Ασφαλώς και τα προγράμματα, ασφαλώς και οι ιδέες, ασφαλώς και τα σχέδια, αλλά χωρίς τους εργαζόμενους δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Και θέλουμε να εμπνεύσουμε ένα τέτοιο πνεύμα συνεργασίας. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να αισθανθούν υπερήφανοι για το σκοπό και για την εργασία τους. Για το σκοπό που υπηρετούν. Και ο σκοπός είναι ο σιδηρόδρομος να γίνει ξανά αντάξιος της φήμης και αντάξιος των προσδοκιών που έχει ο Έλληνας πολίτης. Τι σχεδιάζουμε, θα το πω με λίγα λόγια για να μην κουράζω τους Σεβασμιότατες, αλλά και τους εργαζόμενους. Σχεδιάζουμε γρήγορα ο κορμός, η ραχοκοκαλιά που είναι ο ΠΑΘΕΠ, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιδωμένη, να είναι ένας αξιόπιστος σιδηροδρομικός άξονας. Ολοκληρωμένος με τα συστήματά του, με γρήγορες ταχύτητες, για να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σιδηροδρόμου. Κυρίως όμως, να είναι ένα δίκτυο που θα συντηρείται στο επίπεδο που θέλουμε. Γιατί τέτοια πρόβλεψη στο παρελθόν δεν υπήρξε ποτέ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του σιδηροδρόμου είναι η έλλειψη συστηματικής συντήρησης. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα ευαίσθητο και πολύπλοκο σύστημα. Ακριβό, με συστήματα διάφορα, ηλεκτρονικά και άλλα, τα οποία εάν δεν συντηρούνται, σύντομα απαξιώνονται. Όπως γίνεται και έχει γίνει πολλές φορές και το βλέπουμε γύρω μας. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι διπλός. Να πετύχουμε την αναβάθμιση και κυρίως να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, δεν σταματούμε εδώ, δεν σημαίνει ότι ο σιδηρόδρομος είναι ο ΠΑΘΕΠ. Το δίκτυο Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, που έχει και εθνική σημασία και εξυπηρετεί και εθνικού σκοπού. Και αυτό βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Και σε αυτό θέλουμε
γρήγορα να παρέμβουμε, να αναβαθμιστεί και αυτό στη συνέχεια να συντηρείται. Όπως και τα υπόλοιπα περιφερειακά μικρότερα κομμάτια που ακουμπούν σε αυτόν τον κορμό. Θέλουμε να συνδέσουμε αξιοπρεπώς και με αξιοπιστία τα λιμάνια μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι οι εμπορευματικές μεταφορές. Οι γειτονικές χώρες ασφικτιούν. Θέλουν να βγουν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα άλλα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδος. Η Κόσκο και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί είναι μια πραγματικότητα που φέρνουν εμπορεύματα που διακινούνται με το σιδηρόδρομο μέσα στη χώρα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε αυτή η σύνδεση να είναι καλή, αξιόπιστη και κυρίως λειτουργική. Θέλουμε λοιπόν στην αρχή της νέας χρονιάς και εκφράζοντας το σχέδιο που έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναφέρουμε και τις λεπτομέρειες έτσι όπως το εξειδικεύουμε εμείς στο σχέδιό μας. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν και προετοιμάζουμε αυτό το σχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τη σιδηροδρομική υποδομή, δηλαδή τις γραμμές και τα δίκτυα της γραμμής, αλλά και τους σταθμούς. Οι σταθμοί είναι ζωτικό κομμάτι του σιδηροδρόμου. Βλέπουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, σεβασμιότατε, έναν ωραίο σταθμό. Εγώ τον θυμάμαι γιατί σπούδασα και στη Θεσσαλονίκη. Τον θυμάμαι έναν ωραίο σταθμό τότε που πρωτοήρθε στη Θεσσαλονίκη. Έχει μείνει ο ίδιος και απαξιώνεται συστηματικά. Γιατί δεν συντηρείται και δεν γίνονται οι παρεμβάσεις οι απαραίτητες που πρέπει. Για να είναι ένας σύγχρονος, λειτουργικός, ευρωπαϊκός σταθμός. Η Θεσσαλονίκη, λόγω της θέσης της, είναι το κέντρο των σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας. Άρα λοιπόν, εδώ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Θα αναβαθμιστούν και οι σταθμοί. Έχουμε ετοιμάσει και ετοιμάζουμε σχέδιο μαζί με την κυβέρνηση για να κάνουμε πράξη αυτό το σχέδιό μας και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχόμαστε λοιπόν να είμαστε υγιείς, να είμαστε γεροί. Έχουμε δρόμο και δουλειά μπροστά μας. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση για το καλό του σιδηροδρόμου και κυρίως το καλό των πολιτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το σιδηρόδρομο. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, ευλογημένη, με υγεία, καλή συνεργασία και πρόοδο στον οργανισμό μας.